Η απάντηση στο ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της κυβέρνησης όσον αφορά το μείζον ζήτημα που πραγματικά είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε είναι τρεις λέξεις. Αναδιάρθρωση του χρέους. Το 2010 το ελληνικό δημόσιο χρέος έπαψε να είναι εξυπηρετήσιμο. Αυτό σημαίνει χρεοκοπία ενός κράτους, να μην μπορεί να εξυπηρετεί το χρέος του. Από τότε είναι που μπήκαμε στις περιπέτειες. Τι συνέβη το 2010, το Μάιο του 2010 και συνεχίζεται για 5 χρόνια. Κάτι πάρα πολύ απλό. Η Ευρώπη, δεδομένου ότι δεν είχε ούτε το σχέδιο για να αντιδράσει στην κρίση που ξεκίνησε το 2008 παγκοσμίως, ούτε και την πολιτική βούληση να προβεί σε δομικές αλλαγές ώστε να αντιμετωπιστεί η ρίζα του κακού, προσπάθησε να συγκαλύψει το πρόβλημα δίνοντας το μεγαλύτερο δάνειο στην ανθρώπινη ιστορία σε ένα δημόσιο το οποίο δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τα ήδη υπάρχοντα δάνειά του, υπό τον όρο μιας σφιχτής λιτότητας που συρρήκνωσε τα ονομαστικά εισοδήματα. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν μπορούσε να έχει αίσιο τέλος. Και το αποτέλεσμα είναι ότι βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Το αποτέλεσμα είναι ότι εκλεγήκαμε εμείς, η κυβέρνησή μας, για να διαπραγματευτεί, και γι' αυτό έχουμε μια πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Και αν θέλετε να δείτε ποιες είναι οι απόψεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος και γενικότερα του διεθνούς κατεστημένου για την κυβέρνησή μας, δεν έχετε παρά να διαβάσετε το διεθνή τύπο. Να δείτε με τον τρόπο με τον οποίο λιδωρείται η ελληνική κυβέρνηση συστηματικά, ακριβώς επειδή έχει θέσει ως βασικό στόχο την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μια πάρα πολύ σκοτεινή ιστορία τα τελευταία 20-25 χρόνια παγκοσμίως. Ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1944 με πολύ θετικές προοπτικές και με πολύ θετικές προθέσεις, δυστυχώς κατέληξε στην σχεδόν πλήρη αναξιοπιστία στα μέσα δεκαετίας του 2000. Η συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί συνέβη, δεν πρόκειται να εμβαθύνω σε αυτό, η συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα είχε κάποιους στόχους που ουσιαστικά αναιρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα της Ευρώπης να κοιτάζει τον εαυτό της στα μάτια, στον καθρέφτη και να νιώθει περήφανη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κρίση. Όμως, πρέπει να πω το εξής. Από τα 313 δισεκατομμύρια τα οποία χρωστάει το ελληνικό δημόσιο, τα οποία τα περισσότερα είναι στους θεσμούς, λιγότερα από 20 είναι το χρέος μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θέλω να πω και κάτι δεύτερο, το οποίο δεν το λέω ως άλθη για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν θέλετε είναι κριτική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο μόνος από τους τρεις θεσμούς που παραδέχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στο ελληνικό πρόγραμμα από το 2010 και μετά και έκανε και ένα mea culpa, αν θυμάστε. Αναφερθήκατε στον Τάκη Ρουμελιώτη. Και θέλω να αναφερθώ στο πρόσωπο του κύριου Ρουμελιώτη. Ο κύριος Ρουμελιώτης ήταν όντως ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη μαύρη εκείνη εποχή του 2010, όταν εξελισσόταν αυτή η απαράδεκτη δίθεν διευθέτηση του ελληνικού προβλήματος. Ο κύριος Ρουμελιώτης όμως ήταν και αυτός ο οποίος από την αρχή προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση ότι το μνημόνιο, η μνημονιακή συμφωνία του 2010 ήταν αρνητική για την Ελλάδα. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μάλιστα έβγαλε και βιβλίο γι' αυτό. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι πολύ μεγάλη ενδυνάμωση της ελληνικής θέσης ένας άνθρωπος που ήταν εντός του συστήματος μέσα, δημοσιοποιεί το γεγονός ότι το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρεύει τους δικούς του τους κανόνες για να συμμετάσχει με αυτόν τον τρόπο στο ελληνικό πρόγραμμα. Και τέλος θέλω να σας πω για την τράπεζα των BRICS, στην οποία αναφερθήκατε, την αναπτυξιακή. Είναι όντως μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ο μόνος λόγος για τον οποίο αναφερθήκατε στους BRICS σήμερα και στην πρόσκληση που οι BRICS έκαναν στην ελληνική κυβέρνηση για τη συζήτηση περί πιθανού συμμετοχής της ελληνικής κυβέρνησης στην αναπτυξιακή τράπεζα των BRICS, είναι ότι εμείς είμαστε εκείνοι. Η κυβέρνηση δική μας, η οποία άνοιξε το διάλογο με αυτές τις χώρες, με στόχο το να εμπλακούμε σε αυτού του είδους τις διαδικασίες. Όμως πρέπει να σας πω το εξής. Μια τέτοια αναπτυξιακή τράπεζα μπορεί να παίξει επικουρικό ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Ελλάδας μετά την συμφωνία την οποία ελπίζουμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα με τους Ευρωπαίους εταίρους. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια τέτοια συμφωνία. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να υποκατασταθεί μια τέτοια συμφωνία από αρρωγή τύπου
αναπτυξιακής τράπεζας των BRICS, απλά δεν γνωρίζει τα οικονομικά δεδομένα τα οποία αφορούν αυτή τη στιγμή την Ελλάδα. Τέλος θέλω να πω ότι είμαστε κομμάτι αναπόσπαστο της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η ευρωπαϊκή κρίση έδωσε όθηση στην ελληνική κρίση και η ελληνική στην ευρωπαϊκή. Είναι οικογενειακό μας θέμα εντός της Ευρώπης, το οποίο πρέπει να το λύσουμε στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης εντός της Ευρώπης. Όλες οι άλλες σχέσεις μας με τη Ρωσία, με την Κίνα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Σιγκαπούρη, με την Ιαπωνία, πάντοτε θα γίνονται, θα εξελίσσονται με γνώμονα το συμφέρον της χώρας, όπως κάνουν όλες οι κυρίαρχες χώρες. Αλλά δεν θα βρούμε λύση στο πρόβλημα της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας εκτός των ευρωπαϊκών θεσμών και εκτός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.